Χωρίς τα εντυπωσιακά πασχαλινά έθιμα θα γιορτάσουμε φέτος την Ανάσταση του Θεανθρώπου. Η έξοδος των εκδρομέων στην περιφέρεια και τα νησιά δεν θα επιτραπεί λόγω της πανδημίας. Πάσχα στα χρόνια του κορονοϊού. Το Λεωνίδιο, πολλοσέλξης ιδιαίτερα την πασχαλινή περίοδο, συγκέντρωνε πλήθος κόσμου προκειμένου να τιμήσουν το βράδυ της Ανάστασης το έθιμο των αερόστατων φωτίζοντας τον ουρανό, κάτι που φέτος δεν θα δούμε, προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση του φωνικού κορονοϊού. Ειδικά στο Λεωνίδιο ο κόσμος ζει και αναπνέει για το Πάσχα. Είναι ένα απαραίτητο βασικό συστατικό της ζωής μας το Πάσχα στο Λεωνίδιο. Αυτό που θα κάνουμε φέτος είναι να κρατήσουμε τις όμορφες στιγμές και τις αναμνήσεις μας. Παραδεισένιος προορισμός όχι μόνο την καλοκαιρινή περίοδο είναι και η Κρήτη. Το φιλόξενο νησί όμως στην εποχή του κορονοϊού δεν θα δέχεται επισκέψεις, με τους κατοίκους να τηρούν ευλαβικά τους κανόνες προστασίας από την πανδημία. Και οι πολίτες και οι δημότες του Δήμου Χανίων αλλά και όσο μπορώ να ξέρω γίνονται γύρω στην περιφέρεια προσπαθούν να λειτουργούν συγκρατημένα και με βάση τις υποδείξεις ώστε να μην έχουμε περισσότερα αρνητικά αποτελέσματα. Σταματούν οι αποδράσεις και για την όμορφη Πάρο, ενώ το πασχαλινό έθιμο της αναπαράστασης των παθών δεν θα αναβιώσει φέτος. Απογοητευμένοι δηλώνουν οι φορείς του νησιού, αλλά όπως λένε, όλα γίνονται για το κοινό καλό όλων. Θα μας λείψουν τα έθιμά μας, θα μας λείψει η εκκλησία μας που θα πηγαίναμε και θα νιώθαμε πραγματικά ότι αυτές οι μέρες είναι διαφορετικές. Πρέπει να προσαρμοστούμε όλοι στα νέα δεδομένα. Αυτή τη στιγμή πρέπει να κοιτάξει ο καθένας τον εαυτό του. Μένουμε σπίτι λοιπόν για να περιορίσουμε την εξάπλωση της φωνικής πανδημίας.